Καλησπέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, Tattoo Artist, στον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά Tattoo Studio σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό το ξέρατε ήδη. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο Street Mod Festival, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είμαστε έτοιμοι μαζί με τον Νίκο Tattoo Crew να συμμετάσχουμε και εμείς δυναμικά, να δώσουμε το παρόν σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Σε πολύ λίγη ώρα θα βρεθούμε μέσα στις εγκαταστάσεις και θα συνομιλήσουμε με κόσμο και θα μάθουμε λίγο τις απόψεις τους για το ποια συγκροτήματα θα δούνε, τι περιμένουν να δούνε, τι γουστάρουνε, τι δεν γουστάρουνε και θα μιλήσουμε και για τατουάζ και πάρα πολύ μελάνη φυσικά. Επομένως, σε πολύ λίγη ώρα θα βρεθούμε μέσα στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης για να δούμε από κοντά το Street Mod Festival. Λοιπόν, οι πόρτες έχουν ανοίξει ήδη, ο κόσμος σειραίει, γίνεται χαμός. Σε λίγες ώρες θα γίνεται πανζουρλισμός κυριολεκτικά. Δεν θα μπορείς να περπατήσεις ασφυκτικά, οι μπάντες θα παίζουν όλο το βράδυ εδώ πέρα στο Street Mod. Και φυσικά τον Νίκο Tattoo Crew και ο δικός σας εκλεκτός είναι παρόν. Είναι παρόντες, συγγνώμη, τα ελληνικά μου. Θα ψάξουμε να μιλήσουμε λίγο με κόσμο εδώ για το Let's Talk King. Τώρα τι δουλειά έχει το Let's Talk King σε ένα μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, θα μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε κάποια παιδιά εδώ πέρα από τα οποία τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Νόμιζα ότι ήταν στη ζωή. Α, λοιπόν. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε. Να σας βρεβόμαστε. Θα σας βγάλω στο καλή τώρα, εδώ πέρα στο μεγάλο κανάλι. Τι κάνετε, ετοιμάζετε για το Θεσσαλονίκη, τα του κομβιέζει από τώρα. Ο Μίτσος κουρεύτηκε, εγώ τώρα το κουρευτώ. Κοίτα πώς βλέπεις. Μεγιά ρε, κάτσε. Μεγιά. Ήρθα μια κόρεμα. Τι κάνετε, ρε. Καλά, ήρθα για το show. Δεν χάνουμε τίποτα. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα τατουάζ και η μουσική είναι συνδεδεμένα? Είναι ένα απόσυστο κομμάτι της μουσικής, η τατού και το μουσική το ίδιο. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει πιει τρεις μπύρες? Κάτι πάρω την μπύρα. Πιο πολύ το μπαρμπέρικο είναι συνδεμένο από ό,τι βλέπω με τη μουσική παρά το τατουάζ. Ω, τα παιδιά της γειτονιάς, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς πάει? Πώς πάει κάτω? Λάρισα γαμό. Τα καλύτερα παιδιά, walk the line. Είμαστε εδώ πέρα με τα κορίτσια από το 1055 Rock, σωστά τα λέω? Ναι, εγώ από την ένατη έκδοση. Είναι από τα Song Stories του Street Mod Festival. Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα, για πείτε μου. Εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα στη γοργόνα μας και δείχνουμε στον κόσμο το συλλεκτικό κόμικ του φεστιβάλ. Για βάλε μας λίγο στο νόημα. Λοιπόν, έχει 6 διαφορετικές ιστορίες από μερικά συγκροτήματα που παίζουν. Παύλος Παυλίδης, στοίχημα, social waste και άλλα τέτοια. Νατάσα Θεοδωρίδου έχει? Όχι. Ευτυχώς. Στο επόμενο συλλεκτικό. Τέλεια. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Είμαστε από τον Νίκο Tattoo Crew και κάνουμε την εξής ερώτηση. Θεωρείτε ότι τα τατουάζ και η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ή όχι? 100% ναι. Έχεις τατουάζ? Ναι. 3. 2. 1. 0. Ευχαριστούμε πολύ τη Γοργόνα και το Song Stories, παρακαλώ. Bye bye. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση.
θέλω να ρωτήσω λίγο αν θεωρείτε ότι η μουσική και τα τατουάζ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ή όχι. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι το κάνουν αυτό πέρα το πράγμα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να ακούς μουσική και να κάνεις τατουάζ, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Θεωρείς ότι και τα δύο είναι τρόπος έκφρασης. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Αλλά ουσιαστικά φανερώνει μια έκφραση αυτό. Έχεις τατουάζ. Α, δεν έχω κανένα. Α, γι' αυτό μιλάς έτσι. Εγώ έχω ένα. Ναι. Το έκανα επειδή μου αρέσει. Θα έκανες δεύτερο. Ναι, θα κάνω. Θα κάνεις. Α, ναι, θα κάνεις. Και θα έρθεις τον Νίκο τατού να κάνεις, ε. Ναι. Θα έρθω. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν ξέρω τι κάνουνε. Μοιράζουνε μάλλον merchandise, λέει festival κτλ. Χαμός. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, γίνεται πανικός. Street Mod Festival. Και γραφίτι και μουσική και πολύ τατουάζ. Βλέπω πάρα πολλούς τατουαρισμένους. Γίνεται χαμός. Κορίτσια, να ρωτήσω λίγο κάτι. Βεβαίως. Τατουάζ έχετε? Ναι. Έχετε κάνει τατουάζ? Ναι. Από τα 16? Δεν είμαι 16. Πόσο χρόνο είσαι? 22. 22. Αλλά να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θεωρείς ότι τα τατουάζ και η μουσική έχουν κάποια σχέση? Μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Άμα κάνεις τατουάζ που συνδέεται με τη μουσική, ναι. Θεωρείς ότι και τα δύο είναι τρόπος έκφρασης? Ναι. Άρα έχουν ένα εικαστικό υπόβαθρο. Εννοείται. Το τατουάζ βασικά για μένα το κάνω όταν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συμβολίζει κάτι για μένα. Γιατί ξέρω ότι έτσι θα το βαρεθώ και ότι θα μου αρέσει για πάντα. Για πάντα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το κορίτσι δουλεύει στο marketing, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι λέει, τα λέει σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ποιο συγκρότημα ήρθατε να δείτε? Ήρθαμε για τον Αγγελάκα κυρίως. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, έχεις κάποιο τατουάζ? Όχι. Δεν θα το δείξουμε στη μαμά σου, πες την αλήθεια. Είμαι 16 χρονών, όχι. Φεύγουμε αμέσως. Θα κάνεις τατουάζ όταν μεγαλώσεις? Πολύ πιθανό. Θεωρείς ότι τα τατουάζ και η μουσική είναι συνδεδεμένα άρρηκτα? Πολλές φορές ναι, γιατί μπορείς να εκφράσεις τι είδος μουσικής αρέσει και σε εκφράζει, ας πούμε, μέσα από ένα τατουάζ. Και εντάξει, κατά τη γνώμη μου δεν το θεωρώ σωστό αυτό, αλλά πολύ το... Γιατί βλέπω όλοι οι μουσικοί έχουν τατουάζες, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Είναι επαναστάτες όλοι οι μουσικοί και θέλουν να έρθουν κόντρα στο κατεστημένο. Ρέμπελε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή σε βλέπω, είσαι ζωγραφισμένος, ρε παιδί μου. Είμαστε, ναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκοτεινοί, ε. Έλα, γυρίσουμε από εδώ. Άγιας. Λοιπόν, θεωρείς ότι τα τατουάζ και η μουσική έχουν μια κοινή συνιστόσα? Μια κοινή? Συνιστόσα. Δηλαδή? Μια κοινή γραμμή, ρε παιδί μου, μια κοινή πλεύση, κάτι. Βλέπω πολλούς μουσικούς με τατουάζ. Μπορεί να τους εκφράζουν, παιδί μου. Ξέρω, ο καθένας το κάνει για δικούς τους λόγους. Θεωρείς ότι είναι τρόπος έκφρασης και τα δύο? Ναι. Αξίζει, ναι. Πιστεύω... Εντάξει, και το τατού πλέον στις μέρες μας έχει περάσει σε άλλη φάση. Οπότε, γιατί όχι να μην είμαστε ερωτευμένοι με τη Μελάνη? Σωστό, σωστό. Ερωτευμένοι με τη Μελάνη. Θα το δανειστώ αυτό το πράγμα. Βάλτο. Είμαστε στο Street Mode και όπως βλέπετε, έχει γίνει χαμός ήδη από κόσμο. Από πίσω μου βλέπετε πλάνα. Λοιπόν, ο ρεπόρτερ, ο κάμεραμαν, παρακαλώ λίγο να δείξει πλάνα. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο σε μένα πέρα. Ευχαριστώ τώρα, ναι. Λοιπόν, ο κόσμος αρχίζει και σειραίει. Σήμερα θα γίνει της Καλιακούδας. Μόλις κατέφτασε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Λοιπόν, μην πιάνει το μικρόφωνο παρακαλώ, το όφωνο. Κοριτσιά, τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα? Φτιάχνουμε τσάντες. Εσείς οι ίδιες φτιάχνετε τσάντες? Όχι εμείς, ειδικός. Παρακαλώ ο καμεραμάν να κάνει ένα κοντινό πλάνο στην ειδικό. Hello. Γεια σας. What are you doing right now? I'm sewing a bag. So these are actually some rest of some fabrics. So we want to give the idea of upcycling.
instead of buying something new. Thank you so much. Κορίτσια, να ρωτήσω λίγο κάτι. Έχετε τατουάζ? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. prospective clients λέγονται αυτοί. Λοιπόν, ο λόγος που δεν έχετε κάνει ακόμα τατουάζ είναι... Εγώ το σκέφτομαι. Δεν έχω αποφασίσει κάτι ακόμα που να θέλω να κάνω. Η μαμά, ο μπαμπάς... Τι λένε. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε. Δεν πειράζει. Πώς θα την ψάξεις για το πρώτο σου τατουάζ? Θέλω να βρω καταρχήν κάποιον που να ξέρω ότι μου αρέσει το στυλ που βαράει και να βρω κάτι που να με... Θα έρθεις στον Νίκο Tattoo Crew. θέλω να ρωτήσω λίγο το εξής. Θεωρείς ότι η μουσική και τα τατουάζ έχουν κάποιο connection? Γιατί βλέπω πολλούς μουσικούς, ρε παιδί μου, με full ink στο κορμί τους. Θεωρώ ότι η μουσική και τα τατουάζ είναι κατά δύο τρόποι έκφρασης. Οπότε άνθρωποι που ψάχνουν να εκφράσουν τον εαυτό τους και αυτά που βλέπουν γύρω τους, είτε δεν μπορούν να τα εκφράσουν με τη μουσική, είτε με τα τατουάζ. Η κυρία εδώ πέρα, η ντροπαλή, δεν μας είπε, εσύ δεν έχεις τατουάζ, ε? Ούτε εγώ, δεν έχω. Αλλά δεν σε βλέπω και πολύ ψημένη, ε? Όχι, είμαι πάρα πολύ ψημένη, έχω και κάποια συγκεκριμένα σχέδια που θέλω να κάνω. Να έτσι από το μαγαζί, λοιπόν. Θα έρθω. Δημητρίου Γούναρη, 33. Ψάχνουμε για τη Μαργαρίτα. Παιδιά, είναι το καλύτερο μέρος για Μαργαρίτα. Θα πιούμε μια Μαργαρίτα τώρα, παιδιά. Απίστευτη. Δύο Μαργαρίτες. Να η μία. Έρχεται και η άλλη. Α, λοιπόν, το παιδί θέλω να ρωτήσω. Όχι, όχι, αυτό είναι εδώ πέρα. Με το μελάνι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θεωρείς ότι η μουσική και τα τατουάζ είναι συνδεδεμένα κατά κάποιο τρόπο? Εννοείται, γιατί όχι. Τα τατουάζ είναι με όλα συνδεδεμένα. Δεν τα βάζουμε μόνο με στη μουσική, παντού είναι. Είναι τρόπος έκφρασης. Εννοείται, να, και εγώ μάγειρας είμαι, έχω τατουάζ. Μάγειρας και τατουάζ. Λοιπόν, είμαστε backstage με τις Vodka Juniors και θα γίνει χαμός, κυριολεκτικά χαμός. Το έδαφος αυτή τη στιγμή βάλετε. Περιμένουμε, από λεπτό σε λεπτό θα βγουν οι Vodka Juniors. We are backstage now with Vodka Juniors and the stage manager. And we are, this is a cool little mandala. Fucking awesome thing. It's made by Kika in Barcelona. In Barcelona. Barcelona is a very big place for getting tattoos, man. So what do you think? Is there a relationship between tattoo artists and music in general? It was always. Is it a form of expression? Yeah, everyone wants to express themselves. Everyone. Like each single artist, I know like all the rock bands, rock and roll bands, punk rock bands, each single guy got tattooed. It's, yeah, it's a form of expression. When did you get your first tattoo? It was in 89. I was like 20, 21. Yeah, it was my first tattoo. Oh, I can't tell what it is now. Come on, what is it? It's an antelope. That's a symbol of Samhain. The Danzig. Okay. Remember that? Fucking awesome. Look, guys. When it got made, it was like this big. Now it's... I got a bigger belly. is it the beers or what is it? Whatever. Nah, everyone gets fat if it gets old. Where are you from originally? I'm from Germany. I'm from Berlin. All right, Berlin. Yes. It's a cultural city, to be precise, you know? That's the best rock and roll city to live. It is. I live in the punk rock area in Kreuzberg. Yes. And I really love it. We have so many venues. We have each single day good shows on. Each single band wants to play in Berlin. That's why I really love it. And where are you off to after here?
My next tour is in November. I'm going out with Agnostic Front. Like old school hardcore from New York, Brooklyn. All right, right before you go, I want you to pop by the shop. I'll give you a tattoo to remember. Unfortunately, I'm leaving on Monday, but I will be back. I really love Salonika. It's a nice city. It's a relaxed, laid-back. I've been here a couple of times. I really love Greece. Best food. It's everything is so good here. The sea, the beach, everything. Stephen, I wish the best of luck. I wish a fantastic show tonight. And I hope to see you again soon in Thessaloniki, yeah? We will. Okay, thanks, man. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Street Mod σήμερα. Γεια μας. Αχ, τέλε.
Τα λέμε του χρόνου, όχι του χρόνου, θα τα πούμε καλύτερα στον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκη με κανένα τατουαζάκι που θα χτυπήσουμε. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Αυτά ήταν για σήμερα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τρούλη, για πες μου λίγο μια άποψη εδώ πέρα, πώς πέρασε σήμερα? Τέλεια, όπως κάθε χρόνο. Ερχόμαστε κάθε χρόνο γιατί γουστάρουμε street mode πάντα. Είδαμε και Vodka Juniors, ε. Εννοείται, πάντα λατρεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εύχομαι να τα πούμε ξανά του χρόνου. Εννοείται, πάντα. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά, φίλα μου.